Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου έφτασε και φέτος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Σε κάθε χωριό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε εξοκλήσια και μητροπολιτικούς ναούς, οι πιστοί με αναμένες λαμπάδες και τις καρδιές τους γεμάτες αγάπη υποδέχτηκαν το χαρμόσυνο μήνυμα. Ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, παρακολούθησε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στο ναό της Υπαπαντής του Σωτήρου στην Καλαμάτα και αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη έστειλε ευχές προς την πατρίδα, τον ελληνικό λαό και την ευρωπαϊκή οικογένεια. Χριστός Ανέστη. Μητροπολιτικό ναό της Παπαντής στην Καλαμάτα έκανε Ανάσταση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στην ακολουθία της Ανάστασης χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ενώ πλήθος πιστών είχε κατακλείσει το προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού. Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα ελπίδας και δημιουργίας για την πατρίδα μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπλήρωση της αποστολής της και στον κόσμο ειρήνης και υπεράσπισης ανθρωπότητας από την τρομοκρατική βαρβαρότητα. Χριστός Ανέστη, εύχομαι το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Κυρίου αλλά και ο συμβολισμός του Πάσχα να φανερώσουν στη μεν πατρίδα μας και το χειμιαζόμενο λαό μας το πέρασμα από την εποχή της κρίσης στην εποχή της ελπίδας και της δημιουργίας. Στη δε ευρωπαϊκή μας οικογένεια, το πέρασμα από την εποχή της αμηχανίας και της στασιμότητας στην εκπλήρωση της αποστολής της, δηλαδή στην ουσιαστική θεσμική της εμβάθυνση και στην ομοσπονδιακή ενοποίησή της με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τέλος, στον κόσμο ολόκληρο, το πέρασμα από τον πόλεμο στην ειρήνη και στην αποτελεσματική υπεράσπιση της ανθρωπότητας από την θανάσιμη απειλή της τρομοκρατικής βαρβαρότητας. Χρόνια πολλά και καλά. Στην ακολουθία της Ανάστασης, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής, παρέστησαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατούγκαλος, οι βουλευτές Γιώτα Κοζομπόλη, Πέτρος Κωνσταντινέας και Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και η Αντιπεριφυράρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλιφέρη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Κέρκυρα έκανε Ανάσταση ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μαζί με την σύντροφό του Περιστέρα Μπαζιάννα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον ναυτικό σταθμό Κέρκυρας στέλνοντας ευχές προς όλους, ενώ σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το πάλκο της πλατείας Πιανάδα της Κέρκυρας, όπου παραβρέθηκε στην Αναστάσιμη Τελετή. Ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπέτη Μπαζιάννα και τον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, παρέστη νωρίτερα στην δοξολογία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, ενώ με μία πομπή φιλαρμονικών και χοροδιών του Ορθόδοξου και Καθολικού Κλήρου της Κέρκυρας, έφτασε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα στην πλατεία, όπου τελέστηκε το Αναστάσιμο Τελετουργικό. Ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε ευχές με όλους και μάλιστα ο Μητροπολίτης έσπευσε να τον ασπαστεί για να ευχηθεί το Χριστός Ανέστη. Το ίδιο εγκάρδιο κλίμα επικράτησε και στην ανταλλαγή ευχών με τον Δήμαρχο Κώστα Νικολούζο και τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο, ενώ σύντομη συνομιλία είχε και με τον Νίκο Δένδια. Το ναυτικό σταθμό Κέρκυρας επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον διοικητή και τους ναύτες του σταθμού, καθώς και να τσουγκρίσει μαζί τους πασχαλινά αυγά. Στις δηλώσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε τις ευχές του προς όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ευχήθηκε υγεία σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα στο καθήκον, ενώ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, επιτυχία προσωπική και συλλογική. Και να ευχηθούμε ότι αυτή η χώρα θα τα καταφέρει. Όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια και να την πάμε ακόμα πιο ψηλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες
το αναστάσιμο μήνυμα να ζεστάνει τις καρδιές μας. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τους ναύτες που υπηρετούν στο ναυτικό σταθμό Κέρκυρας, αναφέρθηκε στα προγράμματα της ωφέλιμης θητείας των στρατευμένων νέων και την επιμόρφωσή τους σε ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που παρακολούθησαν και φέτος την αναστάσιμη τελετή στην πλατεία Αγίου Μάρκου στη Ζάκυνθο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής παρακολούθησε την αναστάσιμη θεία λειτουργία στο ναό της Χρυσοπηγής στην Μπόχαλη Ζακύνθου, ενώ ιδιαίτερα κατανικτική ήταν η λειτουργία της Αναστάσεως στην μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας, μονή όπου ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος. Με λαμπρότητα, επισημότητα και με κοσμοπλημμύρα γιορτάστηκε στη Ζάκυνθο η Ανάσταση σε όλες τις εκκλησίες του νησιού. Η κύρια και μεγαλοπρεπής αναστάσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων από το Μητροπολίτη Ζακύνθου και Στροφάδων Διονύσιο. Σύμφωνα με τα καθιερωμένα, αμέσως μετά το δεύτερο λάβετε φως, οι ιερείς και πιστοί άφησαν την εκκλησία και συγκεντρώθηκαν στην ιστορική πλατεία Αγίου Μάρκου, όπου εψάλλει το Χριστός Ανέστη με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Ζακυνθίων. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης, οι ιερείς και οι πιστοί επέστρεψαν στο ναό, όπου συνεχίστηκε η αναστάσιμη λειτουργία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ναό της Χρυσοπηγής, στο γραφικό προάστιο της Μπόχαλης, επέλεξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής για να παρακολουθήσει την ακολουθία της Αναστάσεως, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λευτέρη Νιωτόπουλο. Ο Υπουργός μετά το πέρας της δοξολογίας αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες που είχαν συρρεύσει στο ναό. Στη Μονή Αναφωνήτρια, στα ορεινά της Ζακύνθου, επέλεξε να τελέσει την αναστάσιμη ακολουθία το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, σε μια συμβολική κίνηση με διτό νόημα. Στη Μονή ασκήτευσε ο Άγιος Διονύσιος και εκεί παραχώρησε άσυλο στο δολοφόνο του αδερφού του. Φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 300 χρόνια από την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου από τις Τροφάδες και η αναστάσιμη λειτουργία στη Μονή υπενθυμίζει τη σημαντική αυτή επέτειο. Πείρασι άρχοντες ημών και επάρθητε επιλεώνει και εισελεύσε το βασιλεύσεις δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός σε πολέμου. Τη λειτουργία παρακολούθησαν δεκάδες πιστοί. Η Μονή της Παναγίας Αναφωνήτριας φιλοξενεί εικόνα της Θεοτόκου που λέγεται ότι έφτασε εκεί με θαυματουργό τρόπο αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Βαθιά λαβωμένη από τους αλλεπάλληλους ισχυρούς σεισμούς, η μονή που ιδρύθηκε το 15ο αιώνα πλέον δεν λειτουργεί. Ωστόσο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνηματικά μνημεία της Ζακύνθου και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η εορτή των εορτών και η πανήγυρη των πανηγύρεων, δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου στην Πάτρα. Το κλίμα ήταν κατανικτικό και οι πιστοί πλημμύρισαν τους ιερούς ναούς για την Ανάσταση. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη, άνθρωποι κάθε ηλικίας γιόρτασαν την Ανάσταση του Κυρίου στην Πάτρα. Η μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού έφτασε στην κορύφωσή της με το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου να πλημμυρίζει με ελπίδα τις ψυχές των πιστών. Γέμισαν οι εκκλησίες για να γιορτάσουν οι πιστοί την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Το μεγαλειώδες αυτό μήνυμα της Ορθοδοξίας τίμησαν οι πιστοί που προσήλθαν στις εκκλησίες της Πάτρας. Πάνω από 2.000 ήταν και οι πιστοί που προσήλθαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στην Πάτρα, ενώ ο παπάς της Ενορίας προσπάθησε να κρατήσει τους πιστούς όσο πιο πολύ μπορούσε στην εκκλησία με ένα χιουμοριστικό τρόπο, λέγοντας αρκετές φορές το «Χριστός Ανέστη».
Λέξη διαχρονική με μεγάλη δύναμη Ανάσταση. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, φυλής και γλώσσας. Φαντασμαγορική ήταν και φέτος η νύχτα της Ανάστασης στο Λεωνίδιο, με εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα να φωτίζουν τον ουρανό σαν φλεγόμενα αστέρια. Μόλις το Χριστός Ανέστη ακούστηκε, οι πιστοί στις ενορίες της Κωμόπολης άρχισαν να σηκώνουν όσο πιο πολλά αερόστατα μπορούσαν προς τον ουρανό, δημιουργώντας ένα υπέροχο θέαμα. Το άκρως εντυπωσιακό αυτό οπτικό πασχαλινό έθιμο συνοδεύτηκε από τη βροντή χιλιάδων βαρελότων, αλλά και από δυναμίτες που ρίχνονται στον Κοκκινόβραχο, το χαρακτηριστικό βράχο του Λεωνιδίου που υψώνεται σχεδόν κάθετα επάνω από τα σπίτια. Τώρα, τηρώντας το έθιμο, οι εκκλησίες της Κυπαρισίας κράτησαν και φέτος σβηστά τα φώτα τους μέχρι να ψαλεί το χαρμόσυνο Χριστός Ανέστη. Ο χαρμόσυνος ήχος από τις καμπάνες και τα φανταχτερά πυροτεχνήματα λάμπριναν την πανηγυρική ατμόσφαιρα. Πλήθος πιστών συνέρευσε στους ιερούς ναούς για να λάβει το Άγιο Φως και να συμμετάσχει στην αναστάσιμη λειτουργία και στην Λακωνία. Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνοιξης εψάλλει το Χριστός Ανέστη στην Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αρχηγού κράτους έγινε δεκτό στην Αθήνα το Άγιο Φως που έφτασε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ειδικές και προγραμματισμένες πτήσεις σε όλη την Ελλάδα. Πρώτος σταθμός μετά την άφηξή του στην Αθήνα ήταν η Ζάκυνθος, όπου έφτασε λίγο μετά από τις 9 και 10 το βράδυ. Με 3 επιπλέον αεροσκάφη πέραν των προγραμματισμένων εμπορικών της πτήσεων, επιχείρησε η Aegean το Μεγάλο Σάββατο με σκοπό και μόνο τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς. Τα αεροσκάφη αναχώρησαν αμέσως μετά την άφηξη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα προς 3 διαφορετικούς γεωγραφικούς τομείς και συγκεκριμένα ένα προς το Αιγαίο, ένα προς το Ιόνιο και ένα προς την Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πτήσεις αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, μεταξύ αυτών και της Ζακύνθου, όπου το Άγιο Φως παρέδωσε τον Μητροπολίτη Ζακύνθου κύριο Διονύσιο, ο πιλότος του αεροσκάφους της Olympic Air. Εκτός από τον Μητροπολίτη, μεγάλη υπήρξε και η συμμετοχή πιστών, όπου με τα φαναράκια στα χέρια τους έσπευσαν να πάρουν το Άγιο Φως ως ευλογία λίγες ώρες πριν την Ανάσταση του Χριστού. Καλή Ανάσταση.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην πίστα το Άγιο Φως, τον Μητροπολίτη και τους πιστούς υποδέχτηκε ο νέος διευθυντής της Fraport στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου Νίκος Βιτζιλαίος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η διαπτήση αναχώρησε για να το μεταφέρει στη γειτονική Κεφαλονιά. Μέστο σε περιεχόμενο είναι και φέτος το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Ζακύνθου, κυρίου κυρίου Διονυσίου, εστιάζοντας το φως του Αναστηθέντος Χριστού, που πρέπει να φωτίσει τις σκέψεις, τις προθέσεις, τα αισθήματα και τις επιθυμίες καθενός. Η χάρις του καινού μνημείου, του Παναγίου και Ζωπιού Τάφου να γεμίζει με φως τη ζωή μας, να παραμερίζει κάθε ταραχή και ανησυχία της καρδιάς μας και όλοι να βρούμε τον ασφαλή δρόμο προς την πνευματική ανάσταση, εύχεται στους πιστούς. Στον πασχαλινό του μήνυμα, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, προβάλλεται όμως το ερώτημα: τάχα έχουμε στη ζωή μας αυτή την εφορία ή τη νιώθουμε στιγμιαία τούτη τη βραδιά? Την απάντηση την αφήνει σε εμάς. Αγαπητοί συνεορταστές, Χριστός Ανέστη, έντονη η παλμή της χριστιανικής ευσεβίας μας ακούγονται και πάλι μέσα στη γαλήνη της ανοιξιάτικης του της νύχτας. Παλμή που τους προκαλεί η μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και έχουμε ανάγκη από αυτήν την αναστάσιμη πνευματική εφορία, αφού είμαστε αναγκασμένοι να συνθλιβόμαστε καθημερινά μέσα στην καθημερινή σύγκρουση των δυνάμεων του αγαθού και του κακού, στον αδιάλακτο αγώνα του πνεύματος και της ύλης. Προβάλλεται όμως το ερώτημα, τάχα έχουμε στη ζωή μας αυτή την εφορία ή τη νιώθουμε στιγμιαία τούτη τη βραδιά? Την απάντηση την αφήνω σε εσάς. Οφείλω όμως να πω στην αγάπη σας πως αν μέχρι σήμερα δεν την έχουμε, μπορούμε να την αποκτήσουμε και να την διατηρήσουμε στην επίγεια πορεία μας. Αρκεί να πλησιάσουμε την πηγή της, που είναι ο κενός τάφος του Κυρίου μας, και να αντλούμε από αυτήν διαρκώς νάματα ζωής. Σε αυτή την πηγή της χαράς σβήνει τη δίψα της κάθε ταλαιπωρημένη ανθρώπινη ψυχή. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, είναι ωραίος ο συμβολισμός, διότι το ανέσπερο φως από το οποίο μας καλεί να πάρουμε ο λειτουργός έχει τις ίδιες ενέργειες με το αισθητό φως που μας προσφέρεται. Άλλωστε αυτό είναι που φωτίζει τον ανθρώπινο νου, ώστε να σκέφτεται ορθά, τον προσανατολίζει και τον βάζει σε ασφαλή πορεία μέσα στην κοινωνία. Μέσα σε δύσκολους καιρούς που πολλά προβλήματα ταλανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, έρχεται και πάλι το μέγα θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου για να δώσει διέξοδο. Η Ανάσταση είναι η επισφράγηση της αλήθειας. Ας πάμε να ακούσουμε το αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Πάνω από το Σταυρό ακούονται οι τόσο γνωστοί και συγκλονιστικοί λόγοι του Κυρίου μας. «Το Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τύπη ούση». Το τετέλεστε, δηλαδή συμπληρώθηκε το έργο, αλλά ακούεται και το μνήστη τίμου από την μεριά του ευγνώμονος ληστού, ο οποίος, ως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήξερε πολύ καλά την τέχνη του. Ήξερε δηλαδή τόσο πολύ καλά να κλέπτει, ώστε εσύλησε και αυτόν ακόμα τον Παράδεισο. Με άλλα λόγια δηλαδή, κέρδισε τον Παράδεισο, βάλλοντας ως κλειδί το μνήστη τίμου, τη μετάνοια δηλαδή, άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου και εισήλθε πρώτος εις τον Παράδεισο. Πάνω από το Σταυρό και μέσα από τη θυσία του Χριστού ανακαινίστηκε η ανθρώπινη κτήση και ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία μας Εκκλησία ουσιαστικά εορτάζει την νίκη της ζωής εναντίον του θανάτου. Με την κάθοδο δηλαδή του Χριστού στον Άδη συνετρίβει το κράτος του θανάτου και ο Κύριος μας ελύτρωσε και ανέστησε
τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος, όσοι ευρίσκονται εις τον Άδην και επίστευσαν εις Αυτόν. Η ορθόδοξη έκφραση της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι η εικόνα της εισάδου καθόδου. Θα την έχετε δει, αδελφοί μου, την εικόνα αυτή, που ο Χριστός πατάει πάνω στα σπασμένα κλήθρα του Άδου και ελκύει προς την ζωή, κρατώντας από το ένα χέρι τον Αδάμ και από το άλλο την Εύα. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε τον διάλογο εκείνο που παρουσιάζει ο Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κύπρου, να κάνει ο Χριστός με τον Αδάμ. Ο Αδάμ ακούει τα βήματα του Κυρίου όταν εκείνος κατεβαίνει στον Άδη. Και ενώ οι άλλοι ερωτούν ποιος είναι αυτός που κατεβαίνει στον Άδη, ο Αδάμ τους πληροφορεί ότι είναι γνώριμα τα βήματα του Χριστού, διότι τα ξέρει, τα έχει ακούσει και στον Παράδεισο. Θυμάστε τότε όταν εδημιουργήθη ο άνθρωπος από το Θεό και όταν με την παρακοή έφυγε μακριά από το Θεό. «Είναι γνωστά αυτά τα βήματα», λέγει ο Αδάμ, «τα έχω ξαναακούσει». Και λέγει στους άλλους, «Ο Κύριος μου με τα πάντων ημών». Και ο Χριστός κατά τον Άγιον Επιφάνιο απαντά, «Και μετά του πνεύματός σου». Η Εκκλησία λέγει, «Πάντοτε μετά το Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση». Γι' αυτό και το Άγιον Ευαγγέλιο στην μπροστινή όψη έχει το Σταυρό και πίσω έχει την Ανάσταση. Ασπαζόμαστε το Σταυρό και μετά φτάνουμε εις την Ανάσταση. Δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς τη Σταύρωση. Έτσι λοιπόν, μετά από όποια δυσκολία έρχεται η αναψυχή και ιδιαιτέρως για εκείνους οι οποίοι έχουν την ελπίδα τους εις τον Αναστημένο Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να βγει από καμιά δυσκολία και από κανένα δρόμο ο οποίος τον οδηγεί εις την απόγνωση, δεν μπορεί ποτέ να βγει από αυτά τα τούνελ αν δεν είναι Υιός της Αναστάσεως. Μόνο όσοι πιστεύουν στον Αναστάντα Κύριο μπορούν να δουν τη ζωή με αυτό το μάτι, με το μάτι δηλαδή της ελπίδος ή για να είπω καλύτερα, με το μάτι της βεβαιότητος, της νίκης και της σωτηρίας. Τα πάθη του Χριστού συμβολίζουν τις δυσκολίες των πιστών και μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι πιστοί αποδέχονται την θρησκεία και την κάνουν βίωμά τους. Ξεχωριστό και ελπιδοφόρο ήταν το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Το μήνυμα της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού έστειλε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος. Μέσα σε μια μεγάλη περίοδο κρίσης και αμφισβήτησης γιορτάζουμε και πάλι την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί την αιτία και την αφορμή για τα πράγματα εκείνα τα οποία καλούνται να αλλάξουν πορεία και προσανατολισμό μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο Μητροπολίτης επεσήμανε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ωστόσο εστίασε στο ελπιδοφόρο μήνυμα που έρχεται να δώσει η Ανάσταση του Κυρίου. Τα πάντα, με την ελπίδα που δίνει ο ύμνος «Χριστός Ανέστη», προσλαμβάνουν μια καινούργια προοπτική, μια άλλη ζωή, η οποία έχει ως σημάδια αυτά τα οποία χαρακτήριζαν την ίδια τη ζωή του Χριστού. Την υπομονή, την άσκηση, την αυταπάρνηση, την αγαπητική προσφορά και θυσία προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η Ανάσταση είναι πρόκληση, αλλά και πρόσκληση για χαρά και ελπίδα, προσδοκία και ζωή, η οποία προέρχεται από αυτήν την Ανάσταση του Χριστού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η θετική ανταπόκριση των πιστών στο θείο δράμα και η συμμετοχή στο μυστήριο της Ανάστασης επιβεβαιώνει την αποδοχή των παθών του Κυρίου και την εναρμόνιση της ζωής του Χριστού στη δική μας. Παραδοσιακά και φέτος σούβλησαν οι πατρινοί το αρνί. Έπιασαν από νωρίς δουλειά οι σούβλες των Αχαιών, πλημμυρίζοντας πασχαλινές μυρωδιές στις γειτονιές της πόλης. Πέρα από τα σπίτια, ψισταριές είχαν στηθεί ακόμη και στους δρόμους της πόλης.
Λαμπρή ημέρα χαράς για τους χριστιανούς με την Ανάσταση του Κυρίου να τους κάνει να ανταλλάσσουν ευχές και να γιορτάζουν πανηγυρικά τηρώντας οι περισσότεροι το έθιμο που θέλει το αρνί στη σούβλα. Η κάθε οικογένεια τηρεί τις παραδόσεις και τις συνταγές που έχει από την οικογένεια, από τους προγενέστερους. Τι ψήνουμε εδώ, βλέπω έχει και κοκορέτσι, τι άλλο έχει? Αυτό είναι κοκορέτσι, κοντοσούβλι και ψήνουμε κατσικάκι. Διπλό δηλαδή, σε μία σούβλα και κοκορέτσι και κοντοσούβλι. Διπλό, διπλό. Τι ώρα σηκωθήκαμε, το βάλαμε το αρνάκι στη σούβλα? Όχι, σχετικά αργά, 8 η ώρα, 8.30 ανάψαμε τη φωτιά, 9 η ώρα βάλαμε στη σούβλα τα ψητά. Παρά την τεχνολογία βέβαια που διευκολύνει από χρόνια με μοτέρ την άλλοτε χειροκίνητη διαδικασία περιστροφής της σούβλας, πολλοί άνθρωποι στις παρέες και στις οικογένειές τους εξακολουθούν να την περιστρέφουν με το χέρι. Χρόνια πολλά! Με υγεία, ευτυχία και άλλο κακό να μην μας έβρει. Σήμερα ξεχνάμε τις δυσκολίες που έχουμε όλες αυτές τις ημέρες και κοιτάμε να φάμε τον οβελία και να ξεπεράσουμε ό,τι προβλήματα έχουμε μέχρι σήμερα. Ξεχνάμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες που μας έχουν έβρει. Παραδοσιακά όμως και φέτος, οικογενειακά. Παραδοσιακά και οικογενειακά. Μαζευόμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της μητέρας να φάμε τον οβελία, να μιλήσουμε πάλι σαν οικογένεια και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα δύσκολα που μας περιμένουν. Κοκορέτσι, αρνί, κοντοσούβλι. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά και οι σούβλες γύριζαν για να ετοιμαστούν τα παραδοσιακά εδέσματα για την ημέρα της Κυριακής του Πάσχα. Με παραδοσιακό τρόπο γιορτάζουν στην Πάτρα το Πάσχα, θέλοντας να ξεφύγουν έστω και για λίγο από τις δυσκολίες της καθημερινότητας και αξιοποιώντας την ευκαιρία για ένα φαγοπότι με συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Παραδοσιακά και φέτος. Παραδοσιακά και φέτο, πάντα τα ίδια. Χριστός Ανέστη για όλο τον κόσμο, για όλη την Ελλάδα και για τους πολιτικούς μας να βάλουν μυαλό και να δούμε άσπρη μέρα επιτέλους. Τι ψήνουμε φέτος, βλέπω αρνάκι, κοκορέτσι. Κοκορέτσι, αρνάκι, κοτοσούβλι. Λόγω λιτότητας. Κόντρα στην κρίση, οι πατρινοί και όχι μόνο τήρησαν και φέτος τα έθιμα του Πάσχα. Οι γειτονιές της πόλης καθώς και τα γύρω χωριά γέμισαν με αυτοσχέδιες ψησταριές γεμάτες από τα πασχαλινά εδέσματα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ionian.tv.gr. Να σας ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά. Καλό σας βράδυ.